να συνδεθούμε και να συνομιλήσουμε βέβαια με τη δήμαρχο της περιοχής, την κυρία Μαρία Καμά. Σωστά, Εύη? Πολύ σωστά και βλέπουμε και ένα εξαιρετικό πλάνο. Βέβαια. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Καμά, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα από Τήλο. Εμείς ευχαριστούμε. Όμορφος τόπος, ξεχωριστοί και ζεστοί άνθρωποι. Βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο, σωστά? Ναι, βρισκόμαστε σε εξωτερικό χώρο. Βέβαια, ο κόσμος που βρίσκεται εδώ, τα παιδιά, είναι πολύ λίγα σήμερα, γιατί πραγματικά κάνει πολύ κρύο απόψε. Ναι. Εχθές κάναμε το ξεκίνημα, ας πούμε, της γιορτής. Είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε πολλά παιδιά, μικρούς, μεγάλους. Πραγματικά ήταν έτσι ένα πολύ χαρούμενο, μια πολύ χαρούμενη γιορτή. Ξεχαστήκαμε όλοι για λίγο, γίναμε παιδιά, διασκεδάσαμε, χορέψαμε, είπαμε τα χρόνια πολλά, υποδεχτήκαμε τον Άγιο Βασίλη που ήρθε έτσι πολύ θεαματικά, όχι με έλκυθρο, αλλά πάνω σε ένα αυτοκίνητο αντίκα. Ξετρελάθηκαν τα μικρά μας τα παιδιά και θέλουμε να δώσουμε από την ακριτική Τήλο ένα χαρμόσυνο, ένα θετικό έτσι μήνυμα. Ότι αυτή η χρονιά που θα έρθει, πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερη. Πρέπει να σας πω, γιατί βέβαια ο εχθρός μας όλο είναι αόρατος και είναι ο κορονοϊός. Αυτές τις ημέρες βρίσκεται πάλι κλιμάκιο στο νησί και γίνονται εμβολιασμοί, γίνονται οι αναμνηστικές δόσεις, αλλά εμβολιάζονται και τα παιδιά, τα μικρά τα παιδιά, οι μαθητές δηλαδή του γυμνασίου. Και πραγματικά θέλω να δώσω έτσι ένα μήνυμα να περάσω. Το μοναδικό όπλο που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι το εμβόλιο. Και πρέπει όλοι να το σκεφτούμε. Σωστά, διπλά, βέβαια, διπλά. Βέβαια. Πολύ πρέπει δυνατό το μήνυμα. Με κρούσματα, καταγράφονται κρούσματα στο νησί σας? Όχι. Για πρώτη φορά κρούσμα στην Τήλο παρουσιάστηκε τον Αύγουστο. Φέτος τον Αύγουστο, το καλοκαίρι μας πέρασε. Για πόσους κατοίκους μιλάμε? Ορίστε. Για πόσους κατοίκους μιλάμε στο νησί? Και το χειμώνα. Το χειμώνα, αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 500. Αλλά είναι, ξέρετε, είναι η εποχή που οι περισσότεροι έχουν κλείσει επιχειρήσεις τους, έχουν πάει στα μεγάλα κέντρα για τις εξετάσεις τους, να τακτοποιήσουν τις δουλειές τους. Οπότε αυτή η περίοδος είναι έτσι δεν έχει πολύ κίνηση. Κυρία Καμά, πώς είναι το συνέστημα να κατοικεί κάποιος σε ένα κριτικό νησί από τη μία και πώς είναι το συνέστημα βέβαια και το βάρος που νιώθετε εντός εισαγωγικών να είστε αυτοδιοικητικός, να είστε δήμαρχος αυτής της περιοχής, να συναναστρέφεστε με αυτούς τους κατοίκους? Είναι μεγάλη ευθύνη και είναι πολύ μεγάλο το βάρος που αισθανόμαστε όλοι εμείς που ασχολούμαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση, όχι μόνο εγώ ως δήμαρχος, αλλά και οι υπόλοιποι άνθρωποι που είμαστε στο Δήμο και διοικούμε. Γιατί πραγματικά, ξέρετε, σε αυτά τα μικρά τα νησιά δεν υπάρχει τίποτα. Ό,τι χρειαστούν πηγαίνουν στο Δήμο, πηγαίνουν στο Δήμαρχο. Δεν υπάρχει. Όλη η δημόσια διοίκηση ασκείται μέσα από το Δήμο. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη ευθύνη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, βέβαια, το αντιμετωπίζουμε την υγεία, την πρωτοβάθμια υγεία. Δεν υπάρχει. Είναι πολύ στα νησιά. Ξέρετε, υπάρχει ένας αγροτικός γιατρός. Αυτό παλεύουμε, αυτό φωνάζουμε. Είναι ξεχασμένες αυτές οι περιοχές από το κεντρικό κράτος διαχρονικά? Πώς νιώθετε? Ή έχουμε κάνει βήματα? Είναι. Γίνονται βήματα, γίνονται εξαγγελίες, αλλά δυστυχώς πολλές φορές μένουν εξαγγελίες. Μάλιστα. Όμως εμείς είμαστε εδώ, επιμένουμε. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να σας πω ότι το νησί της Τήλου αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 100 παιδιά. Όταν τη δεκαετία του 90 είχαμε μείνει 270 άνθρωποι. Δηλαδή το 1 πέμπτο του πληθυσμού είναι παιδιά? Ναι. Είναι νέος ο κόσμος στο νησί. Μάλιστα. Αυτό είναι το σημαντικό και το ελπιδοφόρο, αν θέλετε. Αυτά τα παιδιά να μείνουν στο νησί. Αυτό είναι ο στόχος μας. Βέβαια. Να προχωρήσετε σε ενέργειες, σε πρωτοβουλίες από τώρα. Η νέα γενιά πρέπει να παραμείνει στα νησιά, στα ακριτικά νησιά. Ακριβώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σύνδεση. Δύσκολες καιρικές συνθήκες, αρκετό το κρύο. Σας ευχαριστώ και με το καλό να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά, καλή και ευλογημένη χρονιά να έχουμε. Και πιστεύω ότι θα το νικήσουμε, θα το ξορκίσουμε το κακό. Βέβαια. Στο χέρι μας είναι. Σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά.